Καταρχήν, ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Χοντρογιάννη που με φιλοξενεί στο κανάλι του. Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη, ένα από τα βασικά θέματα της Εκκλησίας μας είναι και το θέμα της μελούσης κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως. Το θέμα αυτό, η διδασκαλία αυτή, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι επινόημα των θεολόγων, ούτε των ισχυρών της γης, για να τρομάξουν ή να παρηγορήσουν τους ανθρώπους. Αλλά είναι μια αλήθεια που εκήρυξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Ιδρυτής της Εκκλησίας μας, εκήρυξαν οι Απόστολοι, παρέλαβαν οι Πατέρες και η Εκκλησία και διαφυλάσσουν μέχρι σήμερα οι πιστοί. Παλαιότερα, μπροστά στην ωραία πύλη υπήρχε μια συμβολική εικόνα, ένα μεγάλο μάτι, ένα μεγάλο αυτί, ένα μεγάλο χέρι και η επιγραφή. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, υπάρχει ένα αυτί που τα ακούει όλα, υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα. Με την συμβολική αυτή εικόνα και γενικά με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η Εκκλησία μας εδίδασκε τους πιστούς, τα μέλη της, το θέμα της μελούσης κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως. Αλλά σήμερα σε ένα ελιστικό κόσμο που για δόγμα έχει φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν και μια ζωή που έχομεν, τι θα καταλάβομεν και τι θα κερδίσομεν, σήμερα λέγω σε ένα ελιστικό κόσμο το θέμα αυτό φαίνεται σαν μια πλάνη και σαν μια απάτη. Αλλά η Εκκλησία μας μέχρι τη συντελεία του αιώνος θα συνεχίσει να κηρύξει αυτήν την αλήθεια. Δια τούτο, αγαπητοί τηλεθεατές, το θέμα που θα αναπτύξω στην αγάπη σας είναι περί της μελούσης κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως. Με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στην αγάπη σας 5 αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μέλουσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. 2 αποδείξεις είναι που βγαίνουν με την λογική του ανθρώπου. Η μία είναι η αγαθότητα του Θεού και η δεύτερη είναι η δικαιοσύνη του Θεού επί της γης. Και οι άλλες 3 είναι από την Αγία Γραφή. Η μία είναι η προφητεία, η δεύτερη η διδασκαλία του Χριστού και η τρίτη η Εκκλησία. Ο άνθρωπος όταν δεν σκοτίστηκε, δεν παλάβωσε, αλλά σκέπτεται λογικά, μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει μέλουσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Και η πρώτη απόδειξη που βγαίνει με τη λογική του ανθρώπου είναι η αγαθότητα του Θεού. Ο Θεός εφύστευσε στον άνθρωπο πόθους, επιθυμίες, αλλά δίπλα από τους πόθους έδωσε και τα αντίστοιχα αγαθά που εκπληρώνουν τους πόθους. Παραδείγματος χάρη, για την πείνα ο Θεός έδωσε το ψωμί, τα φαγητά, για την δίψα έδωσε το νερό, για την ίστα έδωσε τον ύπνο, για την κόπωση έδωσε ο Θεός την ξεκούραση. Και είναι ολοκάθορο σε όλους μας ότι η μεγαλύτερη επιθυμία όλων των ανθρώπων είναι η αιωνιότητα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αιώνια, να μην πεθάνουν ποτέ. Και βλέπουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, έναν πλούσιο νέο του Ευαγγελίου να πλησιάσει τον Χριστό και να πει τούτα τα λόγια. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον. Αυτά τα λίγα λόγια του ανθρώπου εκείνου κρύβουν μεγάλη σημασία. Είναι σαν να έκανε ο άνθρωπος εκείνος
μια εξομολόγηση στο Χριστό και του είπε: «Πες μου, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Ότι εγώ είμαι νέος, υγιής, πλούσιος, άρχοντας, αλλά όλα αυτά που έχω δεν με ικανοποιούν, δεν μου δίνουν χαρά. Γι' αυτό πες μου, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Αυτήν την επιθυμία του ανθρώπου εκείνου την έχουν όλοι οι άνθρωποι, διότι είναι εμφυτευμένο στον άνθρωπο από το Θεό για αιώνια ζωή. Και είναι ποτέ δυνατόν, αγαπητοί τηλεθεατές, από τη μια μεριά ο Θεός να φυτεύσει στον άνθρωπο πόθους, επιθυμίες και να μην εκπληρώνει τους πόθους? Αδύνατον. Με αυτήν την απόδειξη της αγαθότητος του Θεού αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Η δεύτερη απόδειξη που βγαίνει με τη λογική του ανθρώπου είναι η δικαιοσύνη του Θεού επί της γης. Όλοι πάλι το βλέπουμε ολοκάθαρα, ότι σε αυτόν τον κόσμο εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη αδικία. Όλοι οι άνθρωποι δεν χαίρονται και μάλιστα οι καλύτεροι σε αυτόν τον κόσμο υποφέρουν. Και οι άνθρωποι έκαναν δικαστήρια και φυλακές να δικαστούν και να φυλακιστούν οι απατεώνες της κάθε εποχής. Δυστυχώς όμως το κοσμικό δικαστήριο, η κοσμική δικαιοσύνη έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνας, διότι η κοσμική δικαιοσύνη μοιάζει σαν τον ιστό της Αράχνης. Όπως ο ιστός της Αράχνης έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς, να συλλάβει μικρά έντομα, μύγες και κουνούπια, αλλά μεγάλα αγρίμια, αρκούδες και λεοντάρια δεν μπορεί να τα συλλάβει, έτσι και η κοσμική δικαιοσύνη έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνας. Οι μεγάλοι όμως κακούργοι και απατεώνες από τον κόσμο τούτο φεύγουν ένδοξοι και στεφανωμένοι. Και βλέπουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, σε αυτόν τον κόσμο να υπάρχουν λογιών κακούργων. Υπάρχουν άνθρωποι κακούργοι και απατεώνες που δημιουργούν τους πολέμους και αυτοί κάθονται στις βίλες με τα χαρέμια τους και παρακολουθούν από την τηλεόραση τον πόλεμο πως σκοτώνονται τα αθώα παιδιά, ο άμαχος πληθυσμός. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο απατεώνες που πατάνε επάνω σε πτώματα και πίνουν το αίμα του φτωχού λαού. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο άδικοι που αδικούν τους εργάτες που εργάστηκαν στα χωράφια τους και ο μισθός των εργατών των αμεσάντων της χώρας αυτών εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελελήθασιν, όπως γράφει και ο Απόστολος Ιάκωβος. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο πόρνοι και μοιχοί που ατίμασαν παρθένες, διέλυσαν οικογένειες, έκαψαν σπίτια και χωριά. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο ανδραποδιστές, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ή καλύτερα στην γλώσσα μας. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο σωματοέμποροι που παίρνουν φτωχές και ορφανές κοπέλες και τις εκμεταλλεύουν και πλουτίζουν οι απατεώνες της κάθε εποχής. Αλλά ενώ όλοι αυτοί οι άδικοι και κακούργοι σε αυτόν τον κόσμο δεν δικάζονται, δεν τιμωρούνται, από την άλλη μεριά βλέπουμε άνθρωποι αθώοι, δίκαιοι που δεν έκαναν κανένα κακό. Άνθρωποι που είναι διανοούμενοι, που είναι χρήσιμοι για την ανθρωπότητα. Και ενώ είναι χρήσιμοι για την ανθρωπότητα, όχι μόνο δεν αμείβονται, όχι μόνο δεν απολαμβάνουν, αλλά συκοφαντούνται και πολλές φορές σαπίζουν και πεθαίνουν επάνω στην ψάνθα. Τι λοιπόν, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού επί της γης. Άνθρωποι δίκαιοι να υποφέρουν και απατεώνες να βραβεύονται. Σε αυτήν τη μεγάλη αδικία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αγαπητοί τηλεθεατές, ξεχωρίζω την απάντα σε δύο στρατόπεδα.
και ονομάζω τα στρατόπεδα αυτά με τα εξής ονόματα. Το πρώτο στρατόπεδο το ονομάζω νοσοκομείο και το δεύτερο στρατόπεδο το ονομάζω ληστών. Ονομάζω τα στρατόπεδα με αυτά τα ονόματα, διότι στο πρώτο στρατόπεδο που το ονομάζω νοσοκομείο βλέπω εκεί όλους τους πονεμένους ανθρώπους, αυτοί που δεν γέλασαν ποτέ. Μέρα νύχτα κλαίνε, τα δάκρυα δεν έπαυσαν από τα μάτια τους και η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο νοσοκομείο. Και το δεύτερο στρατόπεδο το ονομάζω ληστών, ότι βλέπω εκεί όλους τους απατεώνας, τους εγκληματίας που πατάνε πάνω σε πτώματα, και καθώς είπα ότι σε αυτόν τον κόσμο όχι μόνο το κοσμικό δικαστήριο δεν τους δικάζει, αλλά ούτε ο Θεός. Και ερμηνεύω αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο εξής συμπέρασμα και λέγω: αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, να χαίρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο νοσοκομείο, και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή, να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν, τότε έτσι εξηγείται ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά η συνείδησή μου δεν με αφήνει να πω κάτι τέτοιο, ότι δεν υπάρχει Θεός, διότι μόνον ο άμυαλος, ο τρελός λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Διότι ποιος έκανε τους γαλαξίας του ουρανού, τους δύο μεγάλους φωστήρας, τον ήλιο και την σελήνη, ποιος έφτιαξε τις εποχές του χρόνου, ημέρα και νύχτα, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Αυτό εξηγείται, αγαπητοί τελεθεατέ, ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη που λέγεται Θεός. Θεός υπάρχει, αλλά δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει. Πάλιν ερμηνεύω αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο εξής συμπέρασμα και λέγω: αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, να χαίρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο νοσοκομείο, και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή, να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν, τότε έτσι εξηγείται ότι ο Θεός είναι άδικος και κακούργος. Έτσι, αγαπητοί τελεθεατέ, εξηγείται αυτή η μεγάλη αδικία που υπάρχει εδώ στη γη. Αλλά πάλιν δεν με αφήνει να πω κάτι τέτοιο, ότι ο Θεός είναι άδικος και κακούργος, ότι αν ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, μιλάει για τον Πατέρα Του και λέγει «Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιών αυτού, τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον». Εάν ο Πατέρας απέστειλε τον αιών του εδώ στη γη και το δίκασε σε σταυρικό θάνατον χάριν όλων των ανθρώπων, αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν είναι άδικος και κακούργος, είναι δίκαιος. Δεν έκανε όμως ακόμα την κρίση. Και όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση, τότε ο κάθε απατεώνας, ο κάθε κατεργάρης θα πάει στην πάντα του και θα λάβει αυτό που του ανήκει. Και τότε θα εκπληρωθεί ο τελευταίος λόγος του Χριστού, που είναι γραμμένο στο 25ο κεφάλαιο κατά Μανθαίων Ευαγγέλιων, 46 στίχο. «Και απελεύσονται ούτοι», δηλαδή οι κακούργοι και οι απατεώνες, «εις κόλασιν αιώνιον, δε δίκη εις ζωήν αιώνιον». Και με αυτήν την απόδειξη της δικαιοσύνης του Θεού επί της γης, αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Έρχομαι τώρα να ανοίξω την Αγία Γραφή. Και η πρώτη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η προφητεία. Η προφητεία είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού προς τον κόσμο. Μόνον ένας Θεός μπορούσε να προείπει αιώνια πράγματα πριν αυτά συμβούν. Έτσι, η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας, και η Καινή Διαθήκη
είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Αν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι την Καινή Διαθήκη, θα ειδούμε όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσαν την λεπτομέρεια. Δια τούτο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 19ο κεφάλαιο, στίχη 28-30, όταν ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν επάνω στο Σταυρό, λέγει: «Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε ή να τελειωθεί η γραφή», λέγει, «διψώ». Σαν είδε ο Χριστός ότι εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη, να εκπληρωθεί πέρα για πέρα η πιο τελευταία λεπτομέρεια που ήταν γι' αυτόν, είπε «διψώ». Και ότι του έφεραν όξος ξύδι, όταν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε «τετέλεστε», που σημαίνει ότι εκπληρώθηκε ολόκληρη η Παλιά Διαθήκη. Ήθελε, αγαπητοί τελεθεατέ, ο Χριστός να εκπληρωθεί ο 68 ψαλμός, 22 στίχο, που λέγει «έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου εποτισάμε όξος». Έτσι, η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για τη γέννηση του Χριστού, προφητείες για την δασκαλία του Χριστού, προφητείες για τα θαύματα του Χριστού, προφητείες για τα πάθη και το θάνατο του Χριστού και τέλος έχει προφητείες για την Ανάσταση του Χριστού. Και όπως η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού, έτσι και η Καινή Διαθήκη έχει προφητείες για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ότι πράγματι ο Χριστός θα ξαναέλθει εδώ στη γη για να δώσει στο καθένα κατά τα έργα που έκανε. Και μερικές προφητείες, αγαπητοί τελεθεατέ, θα διαβάσω εγώ, άλλες θα πω που είναι να τις διαβάσετε εσείς. Στο 16ο κεφάλαιο κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων, 27 στίχο, λέγει εκεί ο Χριστός: «Με λιγάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεται εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Εγώ ο Υιός του Θεού που ονομάζομαι και Υιός του ανθρώπου, επειδή φόρησα την ανθρώπινη φύση, θα ξαναέλθω με τη δόξα του Πατέρα μου και με τους αγγέλους μου και θα δώσω κατά τα έργα που έκανε την Δευτέρα Παρουσία». Διαβάσατε, αγαπητοί τελεθεατέ, τα εξής κεφάλαια. Το 24ο κεφάλαιο κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων, το 13ο κεφάλαιο κατά Μάρκων Ευαγγέλιων, το 17ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιων από το στίχο 20 και καθεξής και το 21ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιων. Σε αυτά τα κεφάλαια ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι πράγματι θα ξαναέρθει στον κόσμο. Επίσης, διαβάσατε τις δυο προς Θεσσαλονικής επιστολές που εκεί ο Απόστολος Παύλος σε όλα τα κεφάλαια μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο πρώτο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 10-11, βλέπουμε εκεί ότι όταν ο Χριστός ανελήφθη από τη γη επάνω στον ουρανό, επάνω στα σύννεφα, οι μαθητές κοιτούσαν με μεγάλη περιέργεια πώς ανέβαινε στα σύννεφα ο Χριστός στον ουρανό. Και παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι με άσπρα ρούχα και είπων: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλευθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Άνδρες Γαλιλαίοι», λένε οι άγγελοι, «τι κοιτάζετε με περιέργεια αυτόν τον Ιησούν που ανεβαίνει πάνω στα σύννεφα στον ουρανόν? Όπως τον βλέπετε να ανεβεί επάνω στα σύννεφα στον ουρανόν, έτσι θα έρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία σαν άνθρωπος επάνω στα σύννεφα, θα έρθει εδώ στη γη για να δώσει στον καθένα κατά τα έργα που έκανε». Ο Απόστολος Παύλος προς Φιλισπισίους επιστολή,
πρώτο κεφάλαιο, 6 στίχο γράφει. Πεπεθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτηλέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού. Έχω πεποίθηση, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στο Θεό που άρχισε να σας βοηθήσει να κάνετε καλά έργα και θα σας βοηθήσει μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Στο τρίτο κεφάλαιο προς Κολασαΐς επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, πάλι εκεί ο Παύλος γράφει, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας θα παρουσιαστεί κατά την Δευτέρα παρουσία, ένδοξο, τότε και εμείς όλοι οι πιστοί θα φανερωθούμε ένδοξοι ενώπιον του Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολή του, στίχοι 7-8, γράφει για την Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου, ιδού ο Γεωργός εκδέχεται τον τίμιον καρπών της γης, μακροθυμών επ' αυτών έως λάβει η ετών πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε και εμείς, στηρίξατε τας καρδίας ημών, ότι η παρουσία του Θεού του Χριστού ίγκεκεν, πλησιάζει λέγει. Ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, 10 στίχο, γράφει ότι ο Χριστός κατά την Δευτέρα παρουσία θα έρθει τη νύχτα όπως έρχεται ο κλέπτης. Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή λέγει. Στο πρώτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 7 στίχο, λέγει εκεί, ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Να, έρχεται πάνω στα σύννεφα και θα το ειδεί κάθε ανθρώπινον μάτι, θα το ειδούν ακόμα και αυτοί οι στρατεώτε που τον χτύπησαν τη Μεγάλη Πέμπτη με την όχη στην πλευρά του και βγήκε αίμα και νερό και θα θρυνούν όλες εφηλέ της. Και στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως 22 και 12 στίχο, που είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, εκεί ο ίδιος ο Χριστός λέγει, «Ιδω έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». «Έρχομαι γλίγορα», λέγει ο Χριστός, «και ο μισθός μου θα είναι στο χέρι μου να αποδώσω στον καθένα κατά τα έργα που έκανε». Και με αυτήν την απόδειξη της προφητείας που μας διδάσκει για τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού, αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλος ακρίσεις, παράδεισος και κόλασης. Η δεύτερη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η ίδια η διδασκαλία του Χριστού, που μιλάει για την πέρα του τάφου ζωής, παράδεισος και κόλασης. Μπορούσα, αγαπητοί τηλεθεατέ, αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω εκατοντάδες περικοπές που ο ίδιος ο Χριστός μιλάει εκεί για την πέρα του τάφου ζωής, παράδεισος και κόλασης. Αλλά επειδή η ώρα δεν με παίρνει, γι' αυτό θα σας διαβάσω δυο περικοπές που μιλάει ο Χριστός για την πέραν του τάφου ζωής. Η πρώτη περικοπή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25 κεφάλαιο, στίχοι 31-46. Λέγει εκεί ο Χριστός, «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων όσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ ευωνήμων. Τότε ρί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού.
Δεύτε, η ευλογημένη του πατρός μου, πείσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψησα και υποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνεργάγεται με, γυμνός και περιβάλλεται με, εισθένησα και πεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμιν και ήρθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδουμε πεινώντα και εθρέψαμε, ή διψώντα και υποτίσαμε, πότε δε σε είδουμε ξένων και συνηγάγουμε, ή γυμνών και περιβάλλουμε, πότε δε σε είδουμε ασθενή ή εν φυλακή και ήθουμε προσέ. Και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής, αμή λέγω εμήν, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον, εμή επιείσατε. Τότε ερή και της εξεβονήμων, πορεύεστε απ' εμού, οι κατηραμένοι εις το πυρ, το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ουκ εδωκατέμι φαγήν, εδίψησα και ουκ επιωτήσατε με, ξένος ήμιν και ου συνεγάγετέ με, γυμνός και ου περιβάλλετέ με, ασθενής και εμφυλακή και ουκ επισκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εμφυλακή και ου διοικονήσα μέση, τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον. Αμή λέγω εμήν, εφόσον ουκ επιείσατε ενή τούτον τον ελαχίστον, ουδέ ημί επιείσατε. Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, ειδε δίκη εις ζωήν αιώνιον. Εδώ, σε αυτήν την περικοπή, αγαπητοί τελεθεατέ, ο Χριστός μας διδάσκει με ποιο τρόπο, με ποιο σημείο θα μας δικάσει ο Χριστός, ή δηλαδή πώς θα δικαστούμε εν τη μέρα της κρίσεως. Όταν θα έρθει, λέγει, ο Υιός του ανθρώπου μαζί με τη δόξα του Πατέρα του και με τους Αγίους Αγγέλους, τότε θα καθίσει επάνω σε ένα ένδοξο και θα μαζευτούν κοντά του όλα τα έθνη της γης, από τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, μέχρι τους τελευταίους ανθρώπους της ημέρας εκείνης. Και τότε ο Χριστός θα ξεχωρίσει τους καλούς και τους πιστούς από τους κακούς και απίστους, όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Και θα βάλει, λέγει, τους καλούς και πιστούς που μοιάζουν σαν τα πρόβατα στα δεξιά του, τους δε κακούς και απίστους που μοιάζουν απίθαρχα σαν τα γίδια, θα τα βάλει στα αριστερά του. Και τότε ο Χριστός ως βασιλεύς θα πει σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του, «Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, διότι εκληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλείαν προτού γίνει ο κόσμος, διότι επίνασα και μου δώσατε ψωμί να φάγω, εδίψησα και μου δώσατε νερό να πιω, ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας, ήμουνα γυμνός και μου δώσατε ρούχα να φορέσω, ήμουνα άρρωστος και ήρθατε και με είδατε, ήμουνα φυλακισμένος και με επισκέψατε με». Τότε, λέγει ο Χριστός, θα αποκριθούν οι δίκοι και θα του πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε ψωμί να φας, πότε δε σε είδαμε να διψάς και σου δώσαμε νερό να πεις, πότε δε σε είδαμε να είσαι ξένος και σε πήραμε στο σπίτι μας, πότε δε σε είδαμε να είσαι γυμνός και σου δώσαμε ρούχα να φορέσεις, πότε σε είδαμε να είσαι άρρωστος και φυλακισμένος και ήρθαμε και σε είδαμε». Και τότε ο Χριστός ως βασιλεύς θα τους πει, «Αλήθεια σας λέγω, όσα καλά έργα εκάνατε εις αυτούς τους φτωχούς και ασήμαντους πονεμένους αδελφούς, αυτό δείχνει ότι το εκάνατε σε μένα». Τότε θα πει και σε εκείνους που θα είναι στα αριστερά του,
Φύγετε μακριά εσείς όλοι αυτοί οι κατηραμένοι που έχετε την ανομία στην αιώνα κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και για τους αγγέλους του. Διότι επίνασα και δεν μου δώσατε ψωμί να φάγω. Εδίψησα και δεν μου δώσατε νερό να πιω. Ήμουνα ξένος και δεν με πήρατε στο σπίτι σας. Ήμουνα γυμνός και δεν μου δώσατε ρούχα να φορέσω. Ήμουνα άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με ειδείτε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα του πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε? Και τότε ο Χριστός ως βασιλεύς θα τους πει: Αλήθεια σας λέγω, όσα καλά δεν εκάνατε σε αυτούς τους φτωχούς, ασήμαντους και πονεμένους αδελφούς, δεν το κάνετε ούτε σε μένα. Και θα πέρθουν, λέγει ο Χριστός, αυτοί δηλαδή οι κακοί, οι πονηροί και δεστραμένοι στην αιώνια κόλαση, οι δε δίκοι στην αιώνια ζωή. Τι άλλη διδασκαλία, αγαπητοί τηλεθεατέ, έπρεπε να μας διδάσκει ο Χριστός για την πέραν του τάφου ζωής, για να μας δείξει ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης και παράδεισος? Η δεύτερη περικοπή είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχη 19-31. Είναι η γνωστή σε όλους μας περικοπή που ο Χριστός εκεί μας διδάσκει για τον πλούσιον και τον φτωχόν Λάζαρον. Λέγει λοιπόν ο Χριστός: «Άνθρωπος δε της ειν πλούσιος και εν εδιδίσκετο πορφύραν και βίσον εφρυνόμενος καθημέραν λαμπρός. Πτωχός δε της ειν ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος και επιθυμών χορταστήνε αρχείων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλεγχον τα έλκη αυτού. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτών υπό των αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη, και εν το άδει επάρας τους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε: Πάτερ Αβραάμ, ελεησόμε και πέμψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε Αβραάμ: Τέκνον μνήσθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε σύ δε οδυνάσαι. Και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήρεκτε, όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς ημάς μη δίνονται, μη δε εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν. Είπε δε: Ερωτώ ουν σε πάτερ ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου. Έχω γαρ πέντε αδελφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτής ή να μη και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει αυτό Αβραάμ: Έχουσι Μωυσέα και, και τους προφήτας ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν: Οχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρών πορευθεί προς αυτούς μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό: Η Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούσιν, ο δε εάν της εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται. Εδώ ο Χριστός μας διδάσκει για δυο σκηνές. Πώς περνούσαν και οι δύο εδώ στη γη, και η δεύτερη σκηνή πώς περνούσαν πέρας μετά την πέραν του τάφου ζωής. Αλλά ας ειδούμε με τη σειρά πώς μας διδάσκει ο Χριστός. Υπήρχε, λέγει, κάποιος άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος ήταν ντυμένος με
με ταξωτά, με ωραία, και είχε κάθε μέρα στο τραπέζι του τα καλύτερα φαγητά και φρενότανε. Υπήρχε και κάποιος φτωχός, ονόματι Λάζαρος, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος στην εξώπορτα του πλουσίου και περίμενε ώρα με την ώρα πότε θα βγει η υπηρέτρια του πλουσίου να τεινάξει το τραπεζομάντιλο με τα ψίχολα, και όπως τα πουλιά μαζεύουν ένα-ένα τα ψίχολα, έτσι και ο φτωχός Λάζαρος μάζευε τις μπουκές που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου και έτσι γέμιζε τη κοιλιά του για να χορταστεί. Αλλά δεν έφτανε όμως ότι ήταν φτωχός, ήταν και άρρωστος, είχε στο σώμα του πληγές και πήγαιναν τα σκυλιά και έγλυφαν το αίμα του. Αλλά όλα τα πράγματα, αγαπητοί τηλεθεατέ, έχουν αρχή και τέλος. Ένα όμως πράγμα είναι που δεν τελειώνει, η αιωνιότητα. Δεν τελειώνει ποτέ. Όλα τα άλλα πράγματα εδώ στη γη έχουν αρχή και τέλος. Έτσι πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα να φύγουν από το κόσμο τούτο και οι δύο, και ο φτωχός αλλά και ο πλούσιος. Και πρώτα λέγει ο Χριστός, πέθανε ο φτωχός διότι το σώμα του ήταν πολύ βασανισμένο και πληγωμένο και δεν μπορούσε να αντέξει, γι' αυτό πέθανε αυτός πρώτα. Και οι άγγελοι του Θεού παίρνουν την ψυχή του φτωχού Λαζάρου και την φέρνουν στον παράδεισο, στον κόλπο που ήταν και ο Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εδώ το ετάφη, αγαπητοί τηλεθεατέ, δεν σημαίνει ότι τον έθαμψαν, επειδή και τον Λάζαρον έθαψαν, αλλά το ετάφη εδώ σημαίνει τούτο, ότι μαζεύθηκαν όλοι οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι μεγιστάνες από όλα τα κράτη της γης για να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία, δηλαδή στο νεκροταφείο. Όπως και μέχρι σήμερα το βλέπουμε, όταν πεθαίνει κανένας μεγάλος κατά κόσμο, μαζεύονται όλοι οι άρχοντες από όλα τα κράτη της γης να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον πλούσιο. Μαζεύθηκαν όλοι, βασιλείς, άρχοντες, μεγιστάνες από όλα τα έθνη να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία. Αλλά πουθενά όμως δεν παρουσιάστηκαν άγγελοι όπως παρουσιάστηκαν και στον Λάζαρο. Και ενώ ήταν στη κόλαση, λέγει ο Χριστός, μακριά σηκώνει τα μάτια και βλέπει απέναντι μακριά τον Αβραάμ και δίπλα του τον Λάζαρο. Και αυτός που εδώ στη γη δεν είχε ανάγκη από τον φτωχό Λάζαρο, τώρα έχει την ανάγκη και ζητάει τη βοήθειά του και παρακαλάει τον Αβραάμ και του λέγει, «Πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να μου δροσίσει λίγο το στόμα μου, διότι καίγομαι εδώ σε αυτήν τη φλόγα της κολάσεως». Ο Αβραάμ όμως του είπε, «Παιδί μου, για θυμίσου ότι εσύ όταν ήσουνα στην άλλη ζωή απέλαβες όλα τα καλά, ο Λάζαρο όμως απέλαβε τα κακά. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Ο Λάζαρος παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και από όλα αυτά αναμεταξύ μας υπάρχει ένα χάσμα μέγα, ώστε ούτε εμείς που είμαστε εδώ μπορούμε να έρθουμε με σε εσάς, αλλά ούτε εσείς που είσαστε αυτού να έρθετε εδώ σε εμάς». Και επειδή ο πλούσιος δεν μπόρεσε να καταφέρει τον Λάζαρο να του δροσίσει την γλώσσα του, παρακαλάει τώρα τον Αβραάμ και του λέγει, «Σε παρακαλώ πατέρα Αβραάμ, ενώ δεν μπορεί να έρθει εδώ, να τον στείλεις στην άλλη ζωή, να πάει στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδέλφια και είναι και αυτοί σκληροί, όπως ήμουνα και εγώ, και να ειδοποιήσει, να πει ότι εδώ στην άλλη ζωή
υπάρχει κόλασης και παράδεισος. Ειδοποιήσει για να μετανοήσουν, να μην έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο της βασάνου όπως είμαι και εγώ. Ο Αβραάμ όμως του είπε, τα αδέλφια σου και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχουν τον προφήτη Μωυσή και τους άλλους προφήτας. Έχουν δηλαδή την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη, ας ακούσουν εις αυτήν. Αυτός όμως είπε, όχι πατέρα Αβραάμ, δεν θα ακούσουν σε αυτήν, αλλά εάν κάποιος από τους πεθαμένους θα πάει να τους ειδοποιήσει, θα πιστεύσουν. Ο Αβραάμ όμως του είπε, εάν δεν θα πιστεύσουν στον Μωυσήν και στους άλλους προφήτας, δηλαδή εάν δεν θα πιστεύσουν στην Αγία Γραφή, ούτε αν κάποιος από τους πεθαμένους θα αναστηθεί, θα πιστεύσουν, διότι θα πιστεύσουν αυτοί που θα την δουν και μετά, αφού θα περάσει η γενιά αυτή, πάλι θα έρθουν στην ίδια κατάσταση και δεν θα πιστεύσουν. Γι' αυτό ας πιστεύσουν και τα αδέλφια σου και ολόκληρη η ανθρωπότητα στην Αγία Γραφή. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, μας διδάσκει πολύ καθαρά ο Χριστός δια την πέραν του τάφου ζωής, ότι υπάρχει μέλουσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Τι άλλη διδασκαλία έπρεπε να μας πει ο Χριστός ότι υπάρχει μέλουσα κρίσης? Θέλω όμως, αγαπητοί τελεθεατέ, να τονίσω και τους εξής λόγους. Ότι ο φτωχός Λάζαρος δεν πήγε στον παράδεισο επειδή ήταν φτωχός, αλλά επειδή με καρτερία και με υπομονή καρτέρισε τη φτώχεια του και την αρρώστια του, ούτε τον Θεό βλαστήμησε, ούτε τον πλούσιο. Έτσι η καρτερία του και η υπομονή του τον οδήγησε στον παράδεισο. Ο πλούσιος δεν πήγε στην κόλαση επειδή ήταν πλούσιος, αλλά επειδή δεν έκανε τον πλούτο του καλή χρήση. Γι' αυτό λοιπόν η κακή χρήση που έκανε τον πλούτο του τον οδήγησε στην κόλαση. Έτσι, αγαπητοί τελεθεατέ, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει καλή χρήση τον πλούτο του. Και με αυτήν την απόδειξη της διδασκαλίας του Χριστού που μιλάει για την πέραν του τάφου ζωής, αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Και η τρίτη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι από τον πρώτο αιώνα μέχρι και σήμερα και μέχρι τη συντηλίας του αιώνος θα είναι. Και όσο η Εκκλησία του Χριστού να διώκεται και εξωτερικά και εσωτερικά, η Εκκλησία του Χριστού θα μένει, ότι δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Και είπε ο Χριστός για την Εκκλησία του, και πηλεάδου ου κατεσχίσουσιν αυτής. Και για το λόγο του είπε, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ομοί παρέλθουσιν. Όσο να διώκεται η Εκκλησία του Χριστού, πάλι θα μείνει στον αιώνα, διότι την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Και όπως ένας μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος και ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε, «Η Εκκλησία του Χριστού κλεονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται». Έτσι, όσο να διώκεται η Εκκλησία και εξωτερικά και εσωτερικά, θα μένει εις τον αιώνα σαν μάρτυρα για την μέλωσα κρίση. Και έτσι η Εκκλησία μας καθημερινά εξαγγέλει τον ερχομόν του Χριστού και λέγει, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα» κλπ. Και με αυτήν την απόδειξη της Εκκλησίας αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Αλλά
Αφού ανέφερα, αγαπητοί τηλεθεατέ, πέντε αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μέλουσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Δύο αποδείξεις είναι που βγαίνουν με τη λογική του ανθρώπου, η μία είναι η αγαθότητα του Θεού και η δεύτερη η δικαιοσύνη του Θεού επί της γης. Και οι άλλες τρεις είναι από την Αγία Γραφή, η μία η προφητεία, η δεύτερη δασκαλία του Χριστού και η τρίτη η Εκκλησία. Αφού ανέφερα αυτές τις πέντε αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης, ίσως να πει κανείς ή καμιά. Μα καλά, ο Θεός θα είναι τόσο άδικος, τόσο κακούργος να τιμωρήσει τα παιδιά του αιώνια? Ένας πατέρας που το παιδί του έκανε τόσες αταξίες, το συγχωρνάει. Τέλος πάντως, ο Θεός θα είναι τόσο άδικος και κακούργος? Αυτή η σκέψη, αγαπητοί τηλεθεατέ, προέρχεται από την άγνοια της Αγίας Γραφής. Ο Θεός δεν δικάζει, δεν τιμωρεί κανέναν άνθρωπο, αλλά ο ίδιος άνθρωπος δικάζεται και τιμωρείται. Ότι πράγματι ο ίδιος ο άνθρωπος δικάζεται και τιμωρείται, αυτό είναι ολοκάθαρα. Μας το διδάσκει και ο ίδιος ο Χριστός στην περικοπή που σας διάβασα προηγουμένως, εκεί που μιλάει για την πέραν του τάφου ζωής, ο Χριστός για αυτούς που θα είναι στα δεξιά του λέγει: «Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, διότι κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία πρωτού γίνει ο κόσμος». Να, ο Θεός έκανε παράδεισο για τον άνθρωπο πρωτού κάνει τον κόσμο, έκανε πρώτα τον παράδεισο και την κόλαση την έκανε για τον διάβολο. Γι' αυτό σε εκείνους που θα είναι στα αριστερά του, που δεν άλλαξαν ζωή, δεν έζησαν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, θα τους πει: «Φεύγετε μακριά εσείς οι κατεραμένοι στην αιώνια κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και για τους αγγέλους του». Ο Θεός την κόλαση την έκανε για τον διάβολο και τον παράδεισο για τον άνθρωπο. Τώρα, πώς δικάζεται ο άνθρωπος ενώ έκανε παράδεισο για τον άνθρωπο και όχι κόλαση? Ιδού, στην Παλιά Διαθήκη, στην Γέννηση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 15-17, διαβάζουμε τους εξής λόγους: «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσου της τρεφής, εργάζεσαι αυτόν και φυλάσσιν. Και εν ετήλω το Κύριος ο Θεός του Αδάμ, λέγον, από παντός ξύλου του εν το παραδείσου βρώσει φαγήν. Από δε το ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Ιδάν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτω αποθανείστε». Πήρε, λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός τους πρωτοπλάστους, τους έλαβε εις το παράδεισο και τους είπε: «Θα φάτε από όλα τα καρποφόρα δένδρα. Από το δένδρο όμως που είναι στο μέσον του παραδείσου δεν θα το περάξετε. Σας το δίνω για εντολή να γνωρίσετε ότι είμαι Θεός σας και Δημιουργός σας. Αν θα παραβαίνετε την εντολή μου, να ξέρετε ότι θα πεθάνετε». Και αργότερα ο Θεός έδωσε στον Μωυσήν τας 10 εντολάς και τον υπόλοιπο νόμο. Και στο 30 κεφάλαιο Δευτερονόμιον, στίχη 15-19, εκεί ο Μωυσής θέτει ένα όριο στον Ισραήλ, τη ζωή και το θάνατο, το καλό και το κακό, την ευλογία και την κατάρα, και λέγει: «Έκλεξε εσύ τη ζωή, όχι τον θάνατον, το καλό, όχι το κακό, την ευλογία, όχι την κατάρα, για να ζήσεις αιώνια». Έτσι, από την εκλογή που κάνει ο άνθρωπος, από εκεί εξαρτάται ή θα δικαιωθεί ή θα τιμωρηθεί. Τώρα, πώς θα δικαστεί ο άνθρωπος ενώ έκανε παράδεισο για τον άνθρωπο και όχι κόλαση? Απλούστατα, πού είναι ο διάβολος? Στην κόλαση? Στην κόλαση θα είναι και ο άνθρωπος που κάνει τα έργα του διαβόλου. Πού είναι ο Θεός? Στο παράδεισο? Στο παράδεισο θα είναι και ο άνθρωπος που κάνει τα έργα του Θεού. Γι' αυτό στους μακαρισμούς ο Χριστός λέγει:
μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τι που είναι καθαρή στη καρδιά θα ειδούν το Θεόν, οι άλλοι δεν θα του ειδούν. Έτσι από την εκλογή που κάνει ο άνθρωπος, από εκεί εξαρτάται ή θα δικαιωθεί ή θα τιμωρηθεί. Δια τούτο, αγαπητοί τελεθεατέ, ο Χριστός, οι Απόστολοι και γενικά όλοι η Αγία Γραφή μας διδάσκει να κάνουμε καλά έργα για την πέραν του τάφου ζωής, ότι τα έργα θα είναι που θα μας οδηγούν στην αιώνια ζωή, στο παράδεισο, όχι τα κακά έργα, αλλά τα καλά έργα. Αυτός θα είναι ο πραγματικός φίλος που θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Τελεώνοντας, αγαπητοί τελεθεατέ, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που συχνά το αναφέρω στις ομιλίες μου εκεί που χρειάζεται. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρεις φίλους. Και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι δύο φίλοι ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπήκαν όμως στο δικαστήριο, αλλά κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ένας από τους τρεις φίλους μπήκε μέσα στο δικαστήριο ως μάρτυρας και κατέθεσε για αυτόν τον άνθρωπο τι ήξερε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει με μένα, με σας, με όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Και είναι ολοκάθαρο, αγαπητοί τελεθεατέ, ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωής. Και όπως ήρθαμε στον κόσμο αυτό, γυμνοί θα φύγουμε, καθώς ο Απόστολος Παύλος στην 1η Τιμόθεων επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, 7 στιχογράφη. Οδέν γαρ εισεν έγκαμε εις τον κόσμο, δήλων ότι ουδέ εξενεγκίτη δυνάμεθα. Τίποτα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δε φέραμε στη γη όταν γεννηθήκαμε. Και ενώ δε φέραμε τίποτε, είναι ολοκάθαρο ότι τίποτα δεν θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Και όπως το τροπάριον στην εκρόσιμη ακολουθία θα μας ψάλει. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Ο παραμένει ο πλούτος, ο συνοδεύει δόξα, επελθόν γαρ ο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνεστε. Έτσι αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Όσα χρήματα, όση δόξα κι αν έχουμε, τίποτε δεν θα πάρουμε. Όσο ψηλά κι αν είμαστε, όσα χρήματα δεν πάει να έχεις, τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητος, δεν πάει να είσαι πλανητάρχης, δεν πάει να είσαι αυτοκράτορας σε ολόκληρη τη γη, δεν πάει να είσαι πατριάρχης, δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπος, δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας, δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός, όση δόξα, όσο ψηλά κι αν είμαστε, αγαπητοί τελεθεατέ, όσα χρήματα κι αν έχουμε, τίποτα δεν θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε εδώ, γυμνοί θα φύγουμε στην πέρα του τάφου ζωής. Έτσι αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Ο άλλος φίλος που είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, θα ειδούμε ότι και αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από το κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωής, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φιάρι, το νεκροθάφτη θα μας σκεπάσει με το χώμα, θα γυρίσουν στο σπίτι τους και θα μας αφήσουν μόνοι μας στον τάφο. Έτσι και αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Αυτή, αγαπητοί τελεθεατέ, ήταν
οι δύο φίλοι που τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Έτσι, η ζωή, το χρήμα, τα πλούτη και όλοι οι συγγενείς θα μας οδηγήσουν μέχρι το νοκροταφείο και θα μας αφήνουν μόνοι μας. Ο άλλος φίλος που είναι τα έργα δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Αυτός ο φίλος θα μας είναι ως μάρτυρας για να μας οδηγήσει στην πέραν του τάφου ζωής. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο 27 στίχο γράφει «Απόκεται της ανθρώπης, άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης, μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίσης». Και στη Δευτέρα προς Κορυθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος 5 κεφάλαιο 10 στίχο γράφει «Τους γαρπάντας ημάς φανερωθήνε διέμπροσεν του βήματος του Χριστού, εν ακομίσετε έκαστος τα διά του σώματος πρόσα έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών». Όλοι, λέγει ο Παύλος, θα προσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού για να δικαστώμεν ο καθένας κατά τα έργα που κάναμε εδώ στη γη, είτε καλά είναι είτε κακά. Ότι πράγματι αυτός ο φίλος τα έργα θα μας οδηγούν μέχρι το θρόνο του Θεού, αυτό το βεβαιώνει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Στην Αποκάλυψη 14 κεφάλαιο 13 στίχο λέγει εκεί ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής «Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποδνίσκονται σε πάρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν». Να, τα έργα θα μας ακολουθούν μέχρι το θρόνο του Θεού. Έτσι, αυτά τα έργα, αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Δια τούτο, αγαπητοί τελεθεατέ, ο Χριστός, οι Απόστολοι και γενικά όλη η Αγία Γραφή μας διδάσκει να κάνουμε καλά έργα, καλών φίλων δια την πέραν του τάφου ζωή για να μας οδηγήσουν στην επουράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί τελεθεατέ, Χριστός Ανέστη, χαίρετε.